Τουλάχιστον 40 νεκροί και 200 τραυματίες είναι ο απολογισμός σε κέντρο παραμονής προσφύγων στην Ιεμένη μετά από αεροπορική επιδρομή. Το κρατήριο ειδήσεων Χούτι μετέδωσε πως ο καταβλισμός χτυπήθηκε από τα πολεμικά αεροσκάφη της Σαουδικής Αραβίας και των συμμάχων της που έχουν ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα αεροπορικές επιδρομές στηρίζοντας τον πρόεδρο Χάντι μετά την προέλαση των Χούτι. Οι Σαουδάραβες αρνούνται να αναλάβουν την ευθύνη με τον υπεύθυνο του στρατού να ισχυρίζεται ότι η υπόθεση ερευνάται. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της ομάδας των 6 χωρών και του Ιράν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οι δύο πλευρές που συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις στη Λοζάνη της Ελβετίας στοχεύουν σε συμφωνία που θα διασφαλίζει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα θα είναι αποκλειστικά ειρηνικό με αντάλλαγμα την άρση διεθνών κυρώσεων. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας τραυματίστηκε όταν αυτοκίνητο επιχείρησε να εισβάλλει στο κτίριο των γραφείων της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βαλτιμόρη. Το περιστατικό δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατία, ανακοίνωσε το FBI. Στην τελική ευθεία για τις εκλογές της 7ης Μαΐου μπαίνει η Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός David Cameron μετέβη στο παλάτι του Buckingham, όπου ενημέρωσε τη Βασίλισσα Ελισάβετ για τη διάλυση του Κοινοβουλίου. 5 εβδομάδες πριν την διεξαγωγή των εκλογών, οι δημοσκοπήσεις κάνουν λόγο για αμφίροπη μάχη.